Μαζί τώρα μέσω Skype, πολεμοξιολόγος Γιώργος Πετρίκος, για να συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθέτες. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο των μπαρ και των εστιατορίων στις 12. Φαίνεται ότι κάτι παρόμοιο θα προτείνει και ο Κύπριος Υπουργός Υγείας. Θεωρείτε πως είναι κάτι που πραγματικά βοηθάει ή οδηγά σε ιδιωτικά πάρτι, που ίσως εκείνα είναι και πιο ανεξέλεγκτη κατάσταση? Νομίζω ότι τα μέτρα αυτά είναι βοηθητικά. Γιατί όσο και να κάποιοι μετά να συνεχίζουν υπαίθριες συναντήσεις, το μεγαλύτερο μέρος των θαμώνων αυτών των κέντρων όπου διασπείρεται ο ιός υπακούν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να τηρήσουμε τους κανόνες για να σταματήσουμε την νέα έξαρση της πανδημίας. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, λοιπόν. Τώρα γίνονται και διάφορα σενάρια για το άνοιγμα των σχολείων. Στη συζήτηση είναι και η χρήση μάσκας. Ωστόσο, κύριε καθηγητά, είναι εφικτή χρήση για τόσες πολλές ώρες και μάλιστα από μικρά παιδιά? Κοιτάξτε, αν διδαχθούν σωστά τα παιδιά, έχουμε παραδείγματα άλλων χωρών που είναι σχεδόν ρουτίνα και είναι τα παιδιά συνηθισμένα και το φτιάχνουν αυτό το πράγμα. Βάζουν τη μάσκα, τη βγάζουν όταν πρέπει, τη φορούν όταν πρέπει και με τον σωστό τρόπο. Άρα λοιπόν, εάν χρειαστεί να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο ανάλογα με τα δεδομένα μας, θα πρέπει αυτό να αναλάβουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, να διδάξουν τα παιδιά τον σωστό τρόπο. Είναι προς κάτι που θα προτείνετε ως επιστημονική ομάδα στον Υπουργό? Αυτά όλα θα εξαρτηθούν και τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά, τα οποία θα έχουμε τις αμέσως επόμενες μέρες. Δηλαδή περίπου 15 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία θα πρέπει να έχουμε καταλήξει. 15 ημέρες πριν. Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε καταλήξει σε αυτά τα μέτρα και οπωσδήποτε τα μέτρα πάντα θα είναι υπό αίρεση, γιατί θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας. Στην Ελλάδα είδαμε ότι τα μέτρα τα οποία έδωσαν μια χαλάρωση έφεραν αυτά τα, θα έλεγε κανένας, δυσάρεστα αποτελέσματα. Βλέπουμε να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των κρουσμάτων. Σε αυτό βέβαια συνέτεινε και η μη εφαρμογή στα διάφορους συγκεντρώσεις των πρωτοκόλων και των κανόνων. Κύριε καθηγητά, τώρα βλέπουμε να αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα όσον αφορά στην πανδημία και στις μέρες που χρειάζονται για να διαφανεί στο τεστ αν τελικά κάποιος είναι θετικός στον ιό. Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί κυρίως για τους νέους 30-40 ετών, οι οποίοι είναι και πλήστη ασυμπτωματικοί. Ακόμα δηλαδή μαθαίνουμε τον ιό και την δράση του? Και βέβαια το μαθαίνουμε. Πρόσφατα το CDC έκανε μια αναθεώρηση της άποψης ότι το πρώτο τρίμηνο ένας που έχει κολλήσει τον ιό δεν μπορεί να τον ξανακολλήσει ή να τον μεταδώσει. Άρα λοιπόν μαθαίνουμε πολλά πράγματα, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, τα βήματά μας να είναι μετρημένα, ούτως ώστε να αποφύγουμε ένα νέο κύμα το οποίο θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, ιδίως τώρα που πλησιάζουμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα. Να. Όπου θα έχουμε και άλλα τέτοια μεταδοτικά νοσήματα, όπως η γρήπη, και το μάθημα αυτό που πήραμε την προηγούμενη άνοιξη, να το κρατάμε καλά και να το τηρούμε αυστηρά. Κύριε καθηγητά, τώρα βλέπουμε και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για ύπαρξη ή όχι του ιού, ακόμα και από θεσμούς. Πώς απαντάτε εσείς σε αυτές τις συνωμοσίες? Είναι αστεία. Είναι αστεία. Και αυτά υπάρχουν από την εποχή και της παλιάς γρήπης. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα, οι θεωρίες περί συνωμοσίας, οι δοξασίες και οι αφορισμοί δεν έχουν καμία αλήθεια και είναι εκτός πραγματικότητος, και οι ευκολόπιστοι ή και οι πιστοί που ακολουθούν τέτοιες παραπληροφορήσεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εκατομμύρια νοσούντες, ξεπερνά το εκατομμύριο, πιστεύω, ξεπερνά το εκατομμύριο οι θάνατοι, και ο ιός είναι μαζί μας. Κυκλοφορεί
σε όλο τον κόσμο και δεν θα αφήσει άτρωτους εμάς, γιατί πιστεύουμε το ένα ή το άλλο. Κύριε την καθηγητά, πίστη μας, να τη φυλάξουμε αλλού. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.